ξανάρθει στον Πειραιά. Δεν έχετε ξανάρθει, πρώτη φορά. Ήρθατε όλοι για τη γιορτή μας, βέβαια, πάντα έχουμε πολύ κόσμο στην γιορτή, πολύ κόσμο. Για το ταξίδι μας έχουμε προμηθευτεί νερό. Αυτό το δικό μας πηγάδι. Για κάποια κρίνη. Οι κρίνες, μάλιστα, ελέγχονται από το μελτή. Μπορεί να έχουμε φέρει μαζί μας και ενωρωμένο κρασί. Σίγουρα κάτι να τσιμπήσουμε, λίγο άρμα. Λίγη μάζα, όπως λέγεται, ταξιμάνα. Έχουμε ταξιδέψει λοιπόν για να πάρουμε μέρος στη γιορτή για πρώτη φορά. Οπότε ας κατέβουμε. Μόλις έχουμε φτάσει, είμαστε πολύ κουρασμένοι. Περπατάτε στα πρώτα σπίτια της πόλης. Είμαστε στα πρώτα σπίτια της πόλης. Και τι θέλουμε να μάθουμε από την πρώτη φορά στη γιορτή. Μπορούμε να πιούμε κάτι. Πού θα πάμε, θα κοιμηθούμε. Θα ζητήσει. Αλλά να, εδώ υπάρχει ένα πανδοχείο. Μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε. Ελάτε. Μια ερώτηση θα πρέπει να κάνουμε. Στο σωστό μέρος ήρθατε, στο σωστό μέρος. Περάστε. Να φέρω λίγο να ανοιχτείτε. Ο Ζεύς ο Σωτήρας να σας φιλάει. Όχι, δεν έχω ξανά τη γιορτή μου και θέλω να σας ρωτήσω. Ό,τι θέλετε, δεν ρωτήσετε. Δεν τα πάμε. Πώς θα πάμε στο ιερό της Μνημιχίας. Εδώ, εδώ, πιο κάτω. Δίπλα, δίπλα. Ναι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σαν να ήταν χτες τα θυμάμαι. Ναι. Που πίναγε ο κόσμος. Γιατί από τη μια ολίγη ήταν καμένη και από την άλλη αυτή οι παλιοσπαρτιάτες είχαν αποκλείσει το λιμάνι. Ναι. Που ανεβήκαν οι 30. Ναι. Και γκρέμισαν τα τείχη. Και είχαν και μουσική οι άθλοι, ναι. Αχ, και κάψανε και το στόλο και κυνηγάνανε τους ανθρώπους και τους εξόριζαν και τους σκότωναν. Αχ, τι πράγματα περάσαμε, τι πράγματα περάσαμε. Αχ, εσείς έτσι τα ζούσατε εκεί. Όχι, εμείς δεν τα ζούσαμε έτσι, δεν τα ζούσατε. Εμείς εδώ στην Πειραιά, άστα, άστα. Εμείς εδώ είχαμε τους 10. Που κάναμε ό,τι θέλαμε. Τύραχους. Ναι, γιατί οι 30 είχαν τους 11 στην Αθήνα και εδώ μας είχαν φορτώσει τους 10. Ναι. Από πάνω εδώ βλέπετε, πέφτουν τα όμβρια από τη στέγη μέσα στη δεξαμενή. Ναι. Και ο καθένας τη φτιάχνει τη δεξαμενή του όσο μεγάλη θέλει, γιατί είναι κάτω από τη γη και στη διά λοιπόν. Έτσι τις κάνετε κι εσείς. Μάλλον, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, Λοιπόν. Ό,τι είναι πιο βαρύ από το είδωρ, πάει στον πάτο. Σε ένα λάκκο που είναι στη μέση. Τώρα που γνωριστήκαμε, μπορώ να σας ανοίξω την καρδιά μου. Μπορώ. Βέβαια. Γιατί δεν ξέρετε τι βάσανα. Τι βάσανα έχει μια σκόροδο πανδοκευτρή Αρτόπολης. Δεν ξέρω. Πώς είναι αυτό. Τι βάσανα. Αχ, βάσανα. Στο τέλος του θέρους, φώναξα το βάναυσο. Και έρχεται ο άνθρωπος και μου λέει, κύριε Ξανθίπη, επειδή δεν χωράει να τη σκάψουμε από εκεί την δεξαμενή, να τη σκάψω από την άλλη μεριά του φρέτους. Και δεν τη σκάψω στην λίγο. Να, βλέπετε εσείς τι σου λέει. Αρχίσαμε. Και γιατί την έσκαψες από εδώ και όχι από την άλλη την πλευρά, και γιατί είναι τόσο μεγάλη η σύραγγα, και τι κονίαμα είναι αυτό που έχρισες, που δεν μου κόψεις και εμένα εκείνη την ώρα να τους χρήσω ένα χεράκι. Και στο τέλος μπαλώσανε. Γιατί λέει, ζητούσε πολλούς οβολούς για τη δουλειά που έκανε. Και θύμωσε ο βάναυσος. Και μου λέει και εμένα, εγώ κύριε Ξανθίπη, δεν ξανάρχομαι. Να στη φτιάξουν τα παιδιά σου. Τέτοιη βάναυση που είδα. Ευχαριστώ. Να ζητήσω είδωρ από τη γειτόνισσα. Για μια στρίγγα. Μια. Και θα μου το πουλήσει και χρυσάκι. Δηλαδή, για να σε ρωτήσω ένα το καλό ερώτημα. Το νερό πληθήκαμε χρόνια τότε.
γυναίκα. Πα, όχι, 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 βέβαια, προς Θεού. Το είδωρ που ρηθήκατε είναι από το φρέαρ μας. Πεντακάθαρο, πεντακάθαρο. Να σας δώσω να καταλάβετε, το φρέαρ μας δεν έχει είδωρ. Όχι, μέλι, μέλι.